τον Ολυμπιακό θέλω να μην μου πειράζεται. Αλλά βλέπω όμως ότι μας πιάνουνε κοροϊδό οι πολιτικοί. Μας πιάνουνε κοροϊδό. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια. Ο Κοινοαυγός λέγομαι. Βρε αγάμι σου, βραδιάτικα. Θα πεις και καλησπέρα σας. Εμπρός. Ναι. Έλα, Τάκη. Ναι. Γιάννης. Ναι. Από Χατζηκυριάκη, ΑΕΚ. Ναι. Να σου πω, κρασάκι πίνεις. Ουίσκι, ουίσκι. Ουίσκι, ουίσκι. Λοιπόν... Καλό βράδυ, φιλαράκο, δεν θέλω τώρα με το ουίσκι που πίνεις, δεν μπορώ να κάνουμε κουβέντα. Ούτε με το άλλο το γάρο που πίνεις, μπορώ να κάνουμε κουβέντα. Εντάξει, το τσιγάρο εννοώ, μην με παρεξηγείτε. Πάρε κανένα φιλαράκο σου αγγιτζή, να τα βρείτε, να πεταχτείτε και μέσα στο δωματιάκι, να κάτσετε εκεί, να τα λέτε όλα ωραία. Αλλιώς να είσαι ΑΕΚ, να λέτε τέτοια, τώρα με εμένα τι θες. Να με νευριάσεις από καμιά κουβέντα. Να πίνεις ουίσκι και να παίρνεις εμένα. Εγώ όταν πίνω ουίσκι παίρνω καμιά κόμενα. Πλάκα κάνω έτσι. Λοιπόν, τέλος πάνω. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη, από την κατακόκκινη Κέρκυρα. Από την κατακόκκινη. Κέρκυρα. Κέρκυρα. Όλη κόκκινη. Ναι, για πες. Είμαι εδώ με κάτι φιλαράκια, αλλάζουμε, πίνουμε μπυρίτσες. Ο ένας είναι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός Ταγί. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Ναι. Εγώ ΕΚΖΙΣ και εγώ και λίγο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Καλό βράδυ και στους τρεις και καλή ανάσταση. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Δηλαδή τώρα τι θέλετε. Τώρα ένα τηλέφωνο, τρεις ομάδες, δεν γίνεται. Εμπρός. Όλοι κόκκινοι. Ναι, όλοι κόκκινοι. Παιδιά, να πω κάτι. Πάνω σε αυτό, 120.000 αυτή τη στιγμή είναι κάτοικοι στην Κέρκυρα. Έλα, Τάκη. Οι 80.000 είναι Ολυμπιακοί. Οι άλλοι, πάνω εκεί που είναι κανένα δεκάρικο, 5-6, τέλος πάντων και κάποιοι Κέρκυρα, οι πιο πολλοί πάνω εκεί είναι μετανάστες, ερωτικοί μετανάστες. Δεν ήταν Κέρκυρα, δηλαδή Κέρκυρας δεν μπορεί να γίνει Παναθηναϊκός. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά οι πιο πολλοί είναι ερωτικοί μετανάστες. Δηλαδή βρήκα μια Κερκυραία εδώ, την πήγαν εκεί, την παντρευτήκαν. Εμπρός. Ναι. 120.000 ή 80 Ολυμπιακοί. Βάλε και λίγο, βάλε και 90. Εμπρός. Σπύρος από Πατήσια. Ναι. Παναθηναϊκός. Μπράβο. Θα πάρετε περισσότερα λεφτά στο Europa League. Ναι, εγώ είμαι ο πάντως, δεν είμαι λογιστής. Καλό βράδυ, Παναθηναϊκέ. Τι είναι, θα πάρουμε περισσότερα λεφτά, γιατί και εσύ τι είσαι, εφορία. Πάρε στην ΠΑΕ να πάρεις, να σου πούνε. Τι με νοιάζει με πόσα πάρει. Ακούστε τώρα, μία η ώρα περίπου, δίλημα ενός Παναθηναϊκού. Αντί... Το δίλημα, αντί να έχεις στο κεφάλι σου τον Αλαφούζο, το γαμό το Παναθηναϊκό, γαμό τη 13 και τίποτα άλλο, ασχολείσαι τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Εύχομαι πραγματικά καλό Πάσχα να έχεις εσύ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι να έχουν καλό Πάσχα. Βέβαια, εύχομαι να πάρετε και την Ευρωλίγα φέτος. Ναι, εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι ο παγκόσμιος ΑΕΚτζής και το Μίλκο Κάπνα. Άντε γεια! Αν και δεν είσαι ο παγκόσμιος, είσαι ο Νητασιών. Και θα ήθελα πριν πεθάνω να μου πεις το παγκόσμιο ΑΕΚτζής από πού βγαίνει. Γιατί παγκόσμιος μαλάκας βγαίνει. Παγκόσμιος γάμα εθνική βγαίνει. Παγκόσμιος β' εθνική μπαίνει.
παγκόσμιος κλέφτης βγαίνει. 309 εκατομμύρια από το δημόσιο. Το παγκόσμιο από βγαίνει. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, την Άγκρη την ξέρουνε. Μην με εκπλαγείτε. Έχω πάει σε μέρη που λένε ΑΕΚ. Ναι, εγώ ΑΕΚ. Δεν έχω, καταλάβατε. Ολυμπιακός, οι 7-8 ομάδες του Ολυμπιακού όλες παίζουν στην Ευρώπη. Τελικούς ή μη τελικούς. Η ΑΕΚ που έχει παίξει. Ποια ομάδα έχει παίξει. Εκτός στην Ευρώπη που έπαιξε ένα μήνα το καλοκαίρι. Ποια άλλη ομάδα παίζει στην Ευρώπη της ΑΕΚ. Το χάντμπολ. Όχι, δεν παίζει ούτε αυτό τώρα. Ποια. Πού σας ξέρει όλοι το παγκόσμιο. Δηλαδή στην Γκάνα σε ξέρουν, ναι. Αν σε ξέρουν, θα σε ξέρουν από τρύπα. Γκανέζους. Και Ολυμπιακός. Από Ελλάδα, από Γερμανία. Πού σε ξέρουν, ρε κακομύρι. Ρε κακομύρι, παγκόσμιο μαλάκα. Πού σε ξέρουν, ναι. Θα πεθάνω με αυτό το ερώτημα. Που θα μείνει αναπάντητο. Εμπρός. Ελαδόγη, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Λάκης από Μανιάτικα, Ολυμπιακάρα. Ναι. Φέτος ο Ολυμπιακός θα πάει καλά. Τι να κάνουμε. Ο Ολυμπιακός λέω θα πάει καλά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Εντάξει, φίλε μου, δεν άκουγεσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή ανάσταση. Δεν άκουγεσαι καλά. Εμπρός. Είσαι αρρώστια που δεν γίνεται καλά. Μου έχει πάρει το μυαλό και την καρδιά. Ναι. Να δώσω χαιρετίσματα στο Λοσάντα, στον Άγη, το κορώνι μου και το κορώνι μου το Λοσάντα. Όταν λέω ονόματα, εκεί στην πλατεία, αυτή την ηρωική πλατεία του Γηθίου. Και τα άλλα παιδιά του συνδέσμου, βέβαια, που τους αγαπώ όλους. Αλλά παιδιά, το έχω πει κι άλλη φάτο, πάλι μία. Να έχει χάσει κάποιος κάποιο δικό του άνθρωπο. Και μετά από 5 ώρες περάσει από την πλατεία και πει να πιω έναν καφέ. Θα πέσει κάτω από τα γέλια. Δεν με πιστεύετε. Βέβαια, δεν θέλω ποτέ να γίνει τέτοιο πράγμα, αλλά εγώ το πήγα λίγο στο άκρο, δηλαδή... Ό,τι στεναχωρία και να έχεις... Εντάξει, αυτό να το βγάλουμε που είπα. Μπορεί να μην γίνει. Ό,τι όμως στεναχωρία έχεις, άμα κάτσεις... Με αυτή την παρέα μου που τους αγαπάω, με αυτού τα παιδιά που είναι όλοι λεβέντες... Γι' αυτό και η Μάνη ήταν αδούλωτη σε Τούρκους. Από πολύ παλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους Έλληνες, οπαδούς, αντίπαλους, όλους, να περάσετε τέλεια, να αγαπάτε τους δικούς σας, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, να δώσετε συγχωροχάρτη σε κάποιον που σας έχει πληγώσει, να μην μου στεναχωριέστε, να έχετε υγεία, να κάνετε καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, και από Τετάρτη θα είμαστε εδώ πάλι να με βρίζετε και να σας βρίζω. Σε εισαγωγικά πάντα. Καλό βράδυ.